Και ο Τζόλης είναι ένας παίκτης ο οποίος αντιμετωπίζεται μόνον με εντολή προπονητή, κλείστου πολύ περισσότερο το πόδι το δεξί, όταν κάνει την ανάποδη κίνηση, και άστονα να φύγει από την εξωτερική με το αριστερό. Θα είναι το πολύ πολύ να σου κάνει μια σέντρα. Το πρόβλημα είναι με τον Ζίβκοβιτς. Αυτοί οι δύο είναι, Γιάννη. Αυτοί οι δύο. Ζίβκοβιτς και στην ανάποδη κίνηση με τον Τζόλι. Εκεί αν έχει ένα έξυπνο προπονητή που βάλει μπακ με ανάποδα πόδια, δηλαδή τον αριστερό μπακ δεξιά, τον δεξί αριστερά, να τους κλείσει τα πόδια και να τους πεις εκεί κλείνουμε πολύ και κοντά στα στόπερ να κάνουμε μπλοκ, αν θέλει να φύγει από την άλλη μεριά του overlap. Εντάξει, και εκεί μπορεί να μας κάνει ζημιά, αλλά πιο λίγο. Θα κάνει μια σέντρα, ο ψηλός ο δικός μου θα φαγωθεί με τον στόπερ, με τον φόρτ, ο στόπερ ο δικός μου, θα τη βρω εκεί την άκρη. Mm-hmm. Αλλά αν σε βρουν αυτοί στο ένας με έναν ιδιαίτερα κινήσει ο ένας και στατικός ο άλλος ο Ζίβκοβιτς, μπορεί να πάρουν ένα μάτς όπου να σέρνεται ο ΠΑΟΚ, να γίνει 2-0 και να βγαίνει η γυναίκα του Γκαρσία μετά, απαράδεκτο, και να λέει για τη διαιτησία. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αυτός που βαράει τις μπουνιές από κάτω, από πάνω, ιστορίες και τέτοια, να βγαίνει η γυναίκα του και να λέει για τη διαιτησία και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πει τη Λάουρα. Λάουρα, βγες να μιλείς για διαιτησία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κοπεί αυτό το βιολί. Να βγαίνει η γυναίκα του παίκτη. Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι η ΠΑΕ είπε στην σύζυγο του Γκαρσία, βγες και πες γιατί. Ναι, κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται, επειδή το ξέρω το έργο. Ναι. Έρχεται ο Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτοί θέλουν να τα έχουν καλά με το Μητσοτάκη για το πάρουν κανένα έμφυα, να κάνουν το γήπεδο πιο γρήγορα κτλ. Δεν τον κολλάνε. Παίρνει τον Μπούζο ή τον, ξέρω εγώ, τον ρεπόρτερ ή τον οπαδό, λέει κράξε το Μητσοτάκη και εγώ να κάτσω απ' έξω. Τι λέει ρε φίλε, πάω γαμαλώσω με το Μητσοτάκη, να έρθει να με συλλάβει, να μου ρίξει το Facebook που μου το ρίξανε, για να κάνεις εσύ δουλειές εκατομμυρίων και εγώ να έχω το Κόρντομπα. Ρε άντερφε, φύγε από εδώ πέρα. Θα βγάλεις ανακοίνωση και θα βάλεις τη γυναίκα του αλουνού, την Κλάραμπελ, πώς τη λένε, την Λάουρα, για να γράψει τι. Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, σε τι αδικήθηκε. Έδωσε την κουτουλιά. Όταν τον έκανε ο άλλος έτσι, ας έπεφτε ο Καντουρί να κάνει τον πεθαμένο, να τρώγε την κάρτα ο άλλος. Τι δηλαδή, το καταλαβαίνει ο Καντουρί, τον εκνεύρισε, του δίνει μια, δεν τον βρήκε. Εκεί ο ΠΑΟΚ μου δώσει μια, έτσι, μια σφαλιάρα, κάνω ότι με τον πεθαμένο, πάει στο βαρ, κόκκινη κάρτα, τελείωσε. Έτσι ακριβώς. Και είπε και ζήτησε και συγγνώμη ο Ελκαντούρι μετά. Τώρα... Εντάξει, ο Καντουρί είναι. Βγήκε ο Σαββίδης, λέει άντρα κλασίσε κτλ. Βγαίνει δηλαδή ο άλλος χαζός, ποδοσφαιρικά χαζός, και λέει. Είναι άντρας είσαι και τα λοιπά. Αύριο που είναι άντρας, να μπουν στο Καριλάου, να τους κάνει ένα αυτό ο Δελυζήσης, να πούμε, του κάνει αυτό, πάει να του δώσει μια πουνιά, ξέρω εγώ, ο Τζόλακ ή ο αυτός. Άντρας, χάσαμε ένα μηδέν, χάσαμε το πρωτάθλημα επειδή είσαι εσύ άντρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς τον Τζόλι, γιατί συνεχίζει από την εκείνη τη σεζόν τις εντυπωσιακές πτήσεις. 3 γκολ σε 10 μάτς στη Super League, 2 γκολ σε 4 παιχνίδια προκριματικών στο Champions League, 3 γκολ σε 4 παιχνίδια στο Europa League, 8 γκολ σε 18 συμμετοχές. Μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε ηλικία 18 ετών. Και είναι Γιάννη δυνατό άκλειστα. Παιδί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ψεύτικος, πολύ δυνατό παιδί. Mm-hmm. Βορειοϋπηρωτικής καταγωγής είναι η σκούφια του. Πιο γερά παιδιά από τα... Από τα κάτω του πανοράματος, τα δικά μας που τα πάμε στις ακαδημίες. Γερά πόδια, γερός θώρακας και δυνατά χέρια, βρήκε τα χέρια του, έκρηξη και δουλεύει πάρα πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά, πολύ ταπεινά δουλεύει. Εγώ δεν είμαι καμιά ομάδα, αλλά όταν βλέπω πετάει γκολ ο Δουβίκας, πετάει γκολ ο Τζόλης και τα λοιπά, λέω αμάν να φύγουν να πάρουν λεφτά τα παιδιά να σωθούν. Είναι μεγάλη ευλογία να τον έχεις. Και έχει Γιάννη ένστικτο. Μεγάλο ένστικτο σεντερφόρ, δηλαδή αν του τη φέρεις μέσα έχει τέτοια τελειώματα απίστευτα. Mm-hmm. Απίστευτα τελειώματα. Απίστευτα τελειώματα.